Τι είναι το Φραγκάνα? Τι ξέρεις? Όχι, το Φραγκάνα δεν ξέρω τι είναι. Η Φραγκάνα δεν ξέρεις τι είναι. Η Φραγκάνα, ναι, λοιπόν, μαζί με την εταιρεία Φράικο. Εκεί είναι η Φράικο και εδώ είναι η Φραγκάνα. Ναι. Είναι από τους μεγαλύτερους υπερχοδρέμπορους ανταλλακτικών και αξεσουάρ και ειδικά μπινγκ στην Ευρώπη. Κοίτα υποδοχή. Κοίτα υποδοχή. Έτσι, για να μην λες άλλο ανικά. Άλλο Τομπίας. Βασίλης. Είναι υπεύθυνη για το export στη Φραγκάνα και είναι ο άμεσος συνεργάτης μας, γιατί εμείς είμαστε αντιπρόσωποι στην Ελλάδα της εταιρείας. Είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες υπερχοντρικής ανταλλακτικών ειδών κάμπινγκ αξεσουάρ στην Ευρώπη. Και δόξα τω Θεώ, από το 1997 είμαστε οι αντιπρόσωποι τους στην Ελλάδα. Το καλωσόρισμα, ε! Τέλειο! Τέλειο! Καλωσορίζουμε την εταιρεία Ζαμπέτας. Δεν βάλω το Travel Motto, θα το συζητήσουμε αυτό. So, herzlich willkommen hier bei Freiko. Zeige ich euch gerne noch unsere Fachhandelsausstellung. Εδώ είμαστε στη Φράικο, είναι δεύτερο κομμάτι της Φραγκάνα. Φραγκάνα Φράικο είναι μια εταιρεία, αλλά το έχουν σε δύο ξεχωριστά κομμάτια. Και εδώ είναι το κομμάτι που υπάρχει μια μόνιμη έκθεση, αφιερώνει τόσο πολύ χώρο, ώστε να υπάρχει μια μόνιμη έκθεση προϊόντων για τους εμπόρους, όπου μπορούν οι έμποροι να έρχονται και μαζεύονται αρκετές φορές το χρόνο, προκειμένου να τους δειγματίσουν οι ίδιοι οι κατασκευαστές σε συνεργασία με τη Φραγκάνα, γιατί όλο αυτό είναι μια συνέργεια. Also die Fachhandelsausstellung ist das ganze Jahr. Das heißt, wenn Kunden Interesse haben, einfach sich Produkte anzuschauen, mehr über uns kennenzulernen oder auch unseren Show-Shop anzuschauen, den zeige ich euch später, dann können die eben kommen und sich hier Ideen holen oder auch Schulungen werden hier durchgeführt. Αν κάποιος έμπορος επιθυμεί να συνεργαστεί μαζί τους, είτε να δει σαν πώς να έστεινε καλύτερα τα προϊόντα στο κατάστημά του, είτε συνεργάζονται και με αρχιτεκτονικά γραφεία προκειμένου να βοηθήσουν στην καλύτερη τοποθέτηση των προϊόντων και μας βοηθήσαν και εμάς όταν φτιάξαμε το δικό μας κατάστημα. Μας δώσαν ιδέες, μας δώσαν φωτογραφίες από άλλα καταστήματα. Γι' αυτό και το δικό μας το κατάστημα έχει γερμανικά στοιχεία, η reception, η διάφορα άλλα στοιχεία. Έχει και gerade dass ihr auch in Verbindung mit diesem Mustershop auch Architekturbüro habt, wo es da die Verbindung gibt und wo da Ideen kommen. Die haben wir auch eingeflossen. Genau, aber bei euch auch, ja, das stimmt. Genau, da kann man Ideen zum Shop gestalten und geben für die Kunden auch, ja. Hier unten im Hintergrund sieht man das Markisenlager von Freiko. Hier werden die Thule-Markisen gelagert. Εδώ είναι και ένα κομμάτι αποθήκευσης, το χρησιμοποιούν για να μπουν οι μαρκίζες της Thule. Genau, und einmal im Jahr haben wir hier unsere Hausmesse. Da wird das dann komplett freigeräumt und findet hier unsere Hausmesse statt. Και μια φορά το χρόνο, επειδή στο Düsseldorf, ναι, μεν υπάρχει επαφή με τους εμπόρους, εδώ είναι πολύ πιο ήσυχα, είναι πολύ πιο ήρεμα, γίνεται πολύ πιο συγκεκριμένες οι συνεργασίες και οι συνομιλίες μεταξύ κατασκευαστών, εμπόρων και της Φραγκάνα Φράικο. Οπότε μια φορά το χρόνο γίνεται μια εσωτερική έκθεση και μαζεύονται εδώ όλοι οι έμποροι της Γερμανίας. Genau. Dann schauen wir nach oben, würde ich sagen. Πάμε πάνω. Wunderschön. Ich fotografiere mal das später. Ja, in dieser Ecke sieht man zum einen einige unserer Eigenprodukte. Wir haben ja einige Eigenprodukte, die es eben nur bei uns gibt. Η Φραγκάνα, εκτός από προϊόντα τα οποία είναι επώνυμα από μεγάλους κατασκευαστές, σε συνεργασία με μεγάλους κατασκευαστές φτιάχνουν και προϊόντα τα οποία είναι με το δικό τους brand name, με τη δικιά τους επωνυμία, με τη δικιά τους συσκευασία, αλλά δεν πάνε ποτέ να φτιάξουν κάτι στην Κίνα μόνοι τους. Πάντοτε το κάνουν με συνεργασία με κατασκευαστές επώνυμους. Γιατί πιστεύουν στην αλληλοϊποστήριξη μεταξύ κατασκευαστών, εμπόρων και δικτύου. Γιατί λέει, ihr habt zwar eure eigene Marke und Branding, aber ihr geht niemals nach China alleine. Ihr macht das immer mit Herstellern, weil so wird im Prinzip auch die Verbindung
Und die Zusammenarbeit zwischen Händlern, euch und den Herstellern viel besser koordiniert und zusammengepackt. Genau, richtig, ja. Dann können wir hier weiterschauen. Hier kommen wir in unsere, in unser kleines Museum, wo wir unter anderem unsere Kataloge aus allen Jahrzehnten mittlerweile Kataloge schon haben, wo man die Anfänge sieht. Ένα μικρό μουσείο, ας το πούμε έτσι, της Φραγκάνα, πώς ξεκίνησε η Φραγκάνα και πώς στήθηκε. Εδώ μέσα είναι και οι περισσότεροι κατάλογοι τους. Κάπου εδώ, στο 97-98, ξεκινήσαμε και εμείς τη συνεργασία μας μαζί τους και έχουμε και εμείς τα αντίστοιχα layout των καταλόγων. Πώς ήταν παλιά τα προϊόντα. Είναι ένα μικρό, ας το πούμε, μουσείο ειδών κάμπινγκ. Genau. Das ist ein bisschen Firmengeschichte, der erste Computer, den wir hatten oder wie die erste Messe ausgesehen hat, mit welchen geringen Mitteln man da gestartet ist. Und, πώς ξεκινάει η ιστορία το 1982, oder? 82. 82. Ja. Το 1982 ξεκίνησε η Φραγκάνα την παρουσία της με ιστορικό υλικό από τότε. Εκείνος είναι ο πρώτος υπολογιστής τον οποίο είχαν. Τον οποίο το κρατήσανε ενθύμιο. Σύγκρινε τώρα εποχές. Hier sehen wir auch nochmal unsere Eigenmarke, die HiQ-Möbel. Αυτά είναι τα έπιπλα, οι καρέκλες, είτε για μικρούς, είτε για μεγάλους, είτε για περισσότερο κάμπινγκ, είτε για βαν, είτε πτυσσόμενα, τα οποία και αυτά έχουν γίνει σε συνεργασία με επώνυμους κατασκευαστές και δεν είναι δικιά τους παραγωγή κάπου στην Κίνα. Τα φτιάχνει μια πολύ δυνατή εταιρεία, εγώ γνωρίζω ποια είναι αυτή. Με τη... καθίσει σε τέτοια, σε τέτοιες καρέκλες την έχεις τη δική σου. Δεν θέλεις να σηκωθείς. Ναι. Η καρέκλα κάμπινγκ έχει την ιδιότητα ότι μπορείς να καθίσεις και δεν θες να σηκωθείς. Είσαι σε μια ταβέρνα, είσαι σε ένα εστιατόριο και μετά από μια-δυο ώρες έχεις κουραστεί, σε έχει πιάσει η μέση. Εδώ τώρα κάθισα και η μέση, επειδή πονάει λίγο αυτές τις μέρες, ανακουφίστηκα. Γιατί η καρέκλα κάμπινγκ είναι κατασκευασμένη για αυτή τη δουλειά. Έχει εργονομική πλάτη. Δες την πλάτη. Είναι εργονομική. Το κεφάλι σου δεν είναι απ' έξω, ο αφιένας σου δεν είναι εκτός καρέκλας, έχει το μαξιλαράκι. Έχει την ενίσχυσή της. Μπορεί να βλέπεις μια καρέκλα μάγδα και να λες είναι η ίδια. Δεν είναι η ίδια. Δεν είναι η ίδια. Κάθε καρέκλα έχει την ιδιαιτερότητά της, αλλά όλες οι καρέκλες κάμπινγκ και σε άλλους καταλόγους, όχι μόνο της Φραγκάνα, τους χαρακτηρίζει ότι μπορείς να κάθεσαι με τις ώρες και να μην θες να σηκωθείς. Genau. Ein Stuhl Camping ist, wenn du dich hinsetzt und du ständig sitzen möchtest. Genau, und du gehst im Lokal und irgendwann mal tut dein Arsch weh. Genau. Und du musst dann wieder aufstehen. Das ist und bei hier denen. Willst du nicht aufstehen? Genau, ja. Genau, das hier ist unsere Reklamationsecke. Da sehen wir quasi auch unsere Markenprodukte im Vergleich eben auch zu jetzt günstigeren Produkten und dass da einfach der Qualitätsunterschied eben auch sichtbar wird. Εδώ δείχνουν και προϊόντα τα οποία βρίσκονται από άλλες εταιρείες, οι οποίες αποδειχτήκαν ότι δεν είναι ποιοτικά και είναι το σημείο διαφοροποίησης, παραδείγματος χάρη, της Φραγκάνα με τους υπόλοιπους, ότι ένα φωτοβολταϊκό πάνελ αυτό, το οποίο είναι χαλασμένο, και εδώ πέρα ότι υπάρχει quality improve, δηλαδή έλεγχος ποιότητας, αντίστοιχα έντερς με αυτόν εδώ ή με άλλα προϊόντα τα οποία εγώ θα σου πω ότι το συναντήσαμε. Αυτές εδώ είναι οι γωνίες οι οποίες μπαίνουν για τα φωτοβολταϊκά. Αυτή η βάση κολλιέται πάνω στον ουρανό του αυτοκινουμένου και εδώ πέρα πάνω βιδώνεται το φωτοβολταϊκό. Αυτές οι βάσεις φτάσανε κάποια στιγμή να φτάσουν στα 70, 80, 90 ευρώ. Και θα σου είμαι ειλικρινής, και εμένα άρχισε να μου γυρίζει η ιδέα ότι πρέπει να βρούμε κάπου μια πιο οικονομική λύση, γιατί ο κόσμος ζοριζόταν ή ζορίζεται και θα ήθελε κάτι πιο φτηνό. Μπήκαμε στον πειρασμό, αγοράσαμε από άλλη εταιρεία βάσεις
τις κολλήσαμε. Ήταν τα μισά λεφτά, δηλαδή αυτοί έκανε 80-85 ευρώ, εκείνες κάνανε 30-40 ευρώ. Και έχουμε κολλήσει σε έναν Γερμανό που είναι στο Κάμπερστοπ, μια τέτοια εγκατάσταση φωτοβολταϊκού. Μας πήρε τηλέφωνο ο Γερμανός μετά από 2 μήνες και μου λέει, κύριε Ζαμπέτα, τα πάνελ φύγανε από τον ουρανό του αυτοκινουμένου και είναι κάπου σε κάποια χωράφια. Ήμασταν κατατρομαγμένοι. Ευτυχώς δεν φύγαν τα πάνελ να πάνε να καρφωθούν σε κανένα άλλο αυτοκίνητο να έχουμε άλλα. Τις κόψαμε τις γωνίες με τροχό για να μην τις χρησιμοποιήσει κανένας. Τις πετάξαμε, σταματήσαμε φυσικά και δεν καταλάβαμε γιατί έγινε αυτό. Και όταν πήγαμε στη Φραγκάνα σε μια τέτοια εσωτερική έκθεση και μας δείξαν τις γωνίες, μας δείχναν και κάποιες άλλες που πήραμε. Και λέμε, γιατί ρε παιδιά μας δείχνετε αυτές τις γωνίες, τι θέλετε να μας πείτε? Λέει, δυστυχώς το υλικό αυτό εδώ δεν είχε πρόσφυση με καμία κόλλα επάνω στον ουρανό των αυτοκινουμένων και φεύγανε. Τι να τους πω εγώ, ότι βάλαμε και εμείς από εκείνες τις γωνίες? Ντρεπόμουν ότι εκείνες οι γωνίες βάλανε και εμείς τις χρησιμοποίησαμε για λόγους κόστους και δυστυχώς έφυγε το πάνελ από τον ουρανό. Είναι προτιμότερο βάλτε μια γωνία αλουμινίου ή πάρτε κάτι επώνυμο το οποίο να είναι και ποιετικό για να μην έχουμε στεναχώριες. Αυτή εδώ λοιπόν είναι η γωνία, γι' αυτό και λέει Felt, δείχνει το προϊόν το οποίο είναι και πολύ πιο λεπτό το υλικό τους εδώ. Είναι και πολύ πιο λεπτό το υλικό, βλέπεις ότι είναι κενό. Ναι. Αυτό είναι όλο massif. Ναι. Άμα πιάσεις το βάρος... Θέλω λίγο να το πιάσω. Ναι. Δεν το λες ελαφρύ. Γεια. Καλά τώρα, εντάξει. Έτσι ακριβώς. Άστοντο. Καλά, εντάξει. Ναι. Αυτές λοιπόν τις βάσεις, δυστυχώς, ναι, ακόμα υπάρχουν στην αγορά. Θα ήταν δυσφήμιση και δεν θέλω να μπλέξω με άλλα κανάλια. Αλλά παιδιά, ψάξτε να βρείτε ποιοτικά επώνυμα προϊόντα που θα μπορέσετε να ζητήσετε και μια εγγύηση αν ο Θεός να φυλάξει συμβεί κάτι. Αν το πάνελ εκείνο που έφυγε από τον πελάτη μου καρφωνόταν κάπου, δεν θα ήθελα να το σκεφτώ ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ. Ποτέ. Θα είχες και εσύ τύψεις, Αντώνη. Δεν υπάρχει, σου λέω, όταν μου είπε ο άνθρωπος ότι έφυγε το πάνελ. Όταν μου είπε ο άνθρωπος ότι έφυγε το πάνελ, ήταν μια τρομακτική εμπειρία. Έτσι έλεγε, gerade den Unterschied zwischen den Solaiken und mit den anderen. Ich hatte das den Fall, weil es kam, wir hatten mal, weil die einfach irgendwann mal zu teuer waren. Kunde haben alle gemeckert, günstiger, günstiger, günstiger. Und zum Schluss haben wir ein paar von der anderen Firma, wir wissen alle von welche, genommen. Und da hat mich ein Deutscher angerufen und hat gesagt, mein Solarpanel ist weggeflogen. Sag ich, was? Haben wir öfter die Geschichten, ja. Was ist? Das Solarpanel ist weg? Wie, wo, was? Verrückt. Ja. Ich liebe diese Küche. Ja. Wir haben die auch bei uns im Laden. Αγαπάω πάρα πολύ, μου αρέσει αυτός ο συνδυασμός του καφέ με το γκρι. Είναι από τα αγαπημένα μου επιπλάκια. Είναι της Φραγκάνα, HiQ. Ξέρω τον προμηθευτή, δεν το έχει γιατί το παράγει αποκλειστικά και μόνο για τη Φραγκάνα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Νικολέτα, πολλά φιλιά, της αρέσει και εκείνης, είναι η κόρη μου που συναποφασίζει πλέον ποια προϊόντα θα μπουν και ποια όχι. Εδώ μας δείχνει, εδώ Βασίλειο, αυτά εδώ είναι υδραυλικά ποδαρικά. Εκεί σε θέλω τώρα να βάλεις εσύ στο τροχοσπιτάκι σου, από εδώ πατώντας προφανώς τα κουμπάκια αυτά εδώ, αλφαδιάζει το αυτοκινούμενο ή το τροχόσπιτο με αυτά τα ποδαρικά. Κατεβαίνουν κάτω μόνα τους, αυτή είναι η υδραυλική αντλία και το αυτοκινούμενο ευθυγραμμίζεται και έρχεται στα ίσια του. Είτε τροχόσπιτο. Είτε τροχόσπιτο, είτε αυτοκινούμενο. Συνήθως τα χρησιμοποιούν αυτοκινούμενα, τα τροχόσπιτα λιγότερο και έχει αυτόματο σύστημα αλφαδιάσματος, οπότε αλφαδιάζονται και έρχονται στα ευθεία τους. Εδώ είναι παρουσίαση της εταιρείας Winterhof, έχει ποδαρικά ροδάκια, εδώ είναι η Alco, τις οποίες είμαστε σέρβις επίσης στην Ελλάδα, σασί, φρένα, άξονες, ποδαρικά, χούφτα σταμπιλιζατέρ. Θυμάσαι, Βασίλη, που κάναμε στο μαγαζί και δείχναμε για τις χούφτες? Ναι. Αυτή εδώ λοιπόν είναι η χούφτα σταμπιλιζατέρ της Alco. Ναι. Που λέγαμε πώς στηρίζεται το αυτοκίνητο, το τροχόστο, ότι αυτό το παίρνει το 25% των γραβασμών από τους πλευρικούς ανέμους και την κίνηση του τροχοσπίτου. Και εδώ η Alco έχει φτιάξει ένα demo stand όπου δείχνει και εξηγεί στους εμπόρους που έρχονται εδώ τα προϊόντα. Καπάκια οροφής της MPK.
Max Fan, αυτό εδώ είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο προϊόν τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα στην Ελλάδα που έχουν αυξηθεί οι θερμοκρασίες. Είναι το Max Fan, είναι ένα καπάκι ροφής που έχει ενσωματωμένο βεντιλατέρ επάνω, ρουφάει το ζεστό αέρα ή μπορεί να στείλει αέρα. Έχω δει στο YouTube σε μια εταιρεία εδώ στη Γερμανία, όπου έχουν βάλει δύο καπάκια, το ένα φυσούσε μέσα, το άλλο ρουφούσε έξω. Και πετύχανε μέσω από θερμοκρασίες, μέτρηση που κάνανε κλπ. Πετύχανε μείωση της θερμοκρασίας εσωτερικά του χώρου. Annika, wunderschön. Ja, das Gute daran ist halt, dass wirklich Händler kommen können und die nicht alles ausstellen können und sich das hier eben mal ausstellen können und schauen, welche Ideen brauche ich, was würde ich den Kunden gern zeigen. Und hier ist eben alles, dass man es alles mal anfassen kann, angucken kann. Εδώ δίνεται η δυνατότητα σε συνδυασμό με τη Φραγκάνα και αυτό είναι η σημασία που δίνει στη συνέργεια με τους κατασκευαστές να έρθουν οι έμποροι που έχουν μικρότερα μαγαζιά, που έχουν μικρότερα συνεργεία, να μπορέσουν να τα πιάσουν τα προϊόντα, να εξοικειωθούν με αυτά, να σκεφτούν τι θα μπορούσαν να προτείνουν στους πελάτες τους, να έχουν λύσεις περισσότερες και εδώ τα βλέπεις live, ζωντανά. Τάκι ευθυγράμμισης, μαρκίζες, ποδηλατιέρες της Fiamma, πολύ δυνατή εταιρεία η Fiamma στην Ιταλία και στην Ευρώπη. Κλειστά δωμάτια μπροστά, σχίαση. Η Ιζαμπέλα είναι μια πάρα πολύ δυνατή εταιρεία, είναι στη Σουηδία. Δυστυχώς για τα ελληνικά δεδομένα είναι και λίγο ακριβότερη. Εμείς έχουμε μια άλλη εταιρεία την οποία λατρεύουμε και αγαπάμε, είναι η εταιρεία Brunner. Είμαστε και αντιπρόσωποι της Brunner, η Φραγκάνα συνεργάζεται με την Brunner, αλλά εμείς παίρνουμε απευθείας προϊόντα από την Brunner και έχουμε όλη την γκάμα των προϊόντων. Για μας η Brunner έχει την καλύτερη σχέση τιμής και προσφοράς. Έχει μια τιμή πολύ τίμια για αυτό το προϊόν το οποίο πουλάει. Και εδώ θα δεις καρέκλες, σκηνές, ψυγιάκια, κομπρέσορες, έπιπλα μελαμίνη, σκεύη μελαμίνης. Genau, das ist jetzt unsere Zeltausstellung, um auch da mal zu zeigen. Viele haben ja keinen Platz, um die Zelte wirklich aufzustellen, aber dass man die eben auch mal aufgebaut sieht, reingehen kann, schauen kann, welche Qualität. Εδώ είναι ο χώρος των σκηνών, όπου μπορεί κάποιος να μην έχει το χώρο για να μπορέσει να το δει και να τα στήσει τα προϊόντα στο χώρο του, γιατί μπορεί να μην έχει το χώρο και εδώ μπορεί να πιάσεις, να δεις τη διαφορά της ποιότητας, να αντιληφθείς το χώρο, να δεις πώς είναι στημένο στην τελική κατάστασή του στο κάμπινγκ. Τι είναι ρε, τι είναι ρε, καλή είναι, τι καλή είναι. Και γυαλιά ηλίου είναι, μην τη χτυπήσει ο ήλιος. Γιατί στην Ελλάδα κάνει. Ναι, στην Ελλάδα κάνει. Für Kinder haben wir auch ganz viel. Ναι, έχει και πολλά προϊόντα τα οποία είναι ιδιαίτερα για παιδιά, γιατί αυτό είναι ένα καρεκλάκι. Πέραν της κούκλας συμπαθητικής, είναι ένα καρεκλάκι το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει στο κάμπινγκ και για μωρό. Όταν εγώ γεννήθηκα, Μάγδα το 71, δυστυχώς η μάνα μου δεν είχε τέτοιο, αλλά πάλι μεγάλωσα μια χαρά μέσα τροχόσπιτα. An der Hausmesse gibt es da auch Eis, heute leider keins drin. Εδώ έχει και παγωτό, αλλά μόνο όταν είναι η έκθεση και όταν είναι οι έμποροι. Σήμερα δυστυχώς δεν έχει να μας κεράσει ένα παγωτάκι. Αλλά βλέπεις με πόση αγάπη και λεπτομέρεια έχουν στηθεί όλα τα προϊόντα για να αντιληφθεί και ο έμπορος τι πουλάει, ποιες είναι οι δυνατότητες του για να μπορέσει να το δείξει. Αυτή είναι μια γωνία η οποία είναι επίσης αγαπημένη, είναι η Westfield. Λατρεύω Westfield, είναι φοβερή ποιότητα. Είναι από τους πολύ λίγους κατασκευαστές που δίνουν 5 χρόνια εγγύηση. Ποιος δίνει σήμερα για ένα προϊόν δικό του 5 χρόνια εγγύηση. Και εδώ μπορείς να πάρεις μια καρέκλα και να πάρεις 5 χρόνια εγγύηση. Θα σου είμαι ειλικρινέστατος, υπήρχε μια πολύ παλιά σειρά το 2008-2009, αγαπημένη Zenit, η οποία υπάρχει και σήμερα, έχω στο μαγαζί υφάσματα, κάτω στην αποθήκη, όπου ήρθε πελάτης μετά από 10-12 χρόνια και μου λέει, εσύ, είχαμε πάρει κάτι καρέκλες επειδή είναι πολύ καλές, μήπως έχεις λέει τα υφάσματα, και του τα έκανα φυσικά δώρο, γιατί και εγώ δώρο τα πήρα, είναι αραχνιασμένα,
που σημαίνει ότι δεν χρειάζονται αντικατάσταση. Και για μένα ποιότητα είναι να ξανάρχεται ο πελάτης και όχι τα προϊόντα. Αν έρχεται ο πελάτης πίσω, τα προϊόντα είναι πολύ καλά και έμεινε ευχαριστημένος. Αν έρχονται τα προϊόντα πίσω, ο πελάτης είναι δυσαρεστημένος, αλλά τα προϊόντα δεν είναι καλά. Westfield, 0 επιστροφή από το 97 ως σήμερα. 0, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και αντίστοιχα, Brunner, καρέκλες σειρά Aravel, αγαπημένη. Τι λες? Να δούμε και μέσα. Να δεις και μέσα, να γιατί έχουν... Αυτή... Ναι, γιατί η Westfield μου αρέσει πολύ. Ναι. Τα επιπλάκια κουζίνας μου αρέσουν του Brunner περισσότερο. Όχι γιατί είμαι αντιπρόσωπος και πουλάμε την Brunner. Εμείς δεν προτείνουμε με βάση το ποιο είναι το περισσότερο κέρδος. Προτείνουμε με βάση τη σχέση τιμής και προσφοράς. Ναι, και η Westfield στα επιπλάκια της έχει πολλές λεπτομέρειες, όμως ανεβαίνει και λίγο παραπάνω η τιμή. Και μην ξεχνόμαστε στην Ελλάδα, μάλιστα τρία πράγματα είναι ρόλο. Παίζουν σημαντικό ρόλο. Η τιμή και η... Και η τιμή. Και η τιμή. Μπράβο, Μάγδα, το μάθες κι εσύ. Εδώ έχουν και σκηνές τροχοσπίτων, όπου ράβονται με το δικό τους το λογότυπο Φρανκάνα Φράικο. Προφανώς δεν τη ράβουν οι ίδιοι, τα ράβει μια εταιρεία κατασκευαστής που συνεργάζονται ήδη μαζί του και έχουν και άλλα δικά τους προϊόντα και έχουν βγάλει και μια δικιά τους σκηνή. Genau, und hier startet jetzt unser Shop-Bereich, wo man quasi zeigen kann, welche Möglichkeiten gibt es, die Waren im Shop zu präsentieren, wo man sich Ideen holen kann. Wir haben auch Partner, die dann auch bei den Händlern vor Ort kommen können, um das, ihnen auch zu helfen, den Shop einzurichten. Und man sieht hier eben verschiedene Möglichkeiten der Warenpräsentation auch. Εδώ είναι ο χώρος, όπου είναι δείγματα στημένα, πώς θα ήταν στημένα σε ένα κατάστημα. Πώς θα μπορούσε να γίνει το presentation, η παρουσίαση των προϊόντων μέσα σε ένα κατάστημα. Και έχουν συνεργάτες, η ίδια η Φραγκάνα, δηλαδή δεν την ενδιαφέρει μόνο να πουλήσει, την ενδιαφέρει να υποστηρίξει. Στέλνει τους συνεργάτες όταν κάποιος έμπορος έχει ανάγκη και θέλει να τα δείξει τα προϊόντα σωστά στο μαγαζί του. Αναλαμβάνουν αυτοί, έρχονται και βοηθούν με την εμπειρία τους στο σωστό στήσιμο των προϊόντων. Αυτό, Μάγδα. Είναι ένα. Εδώ τη βλέπεις την κούπα. Ναι. Μαγνήτη. Κρέμεται. Τέλειο. Είναι μαγνήτης. Είναι μέσα σωματωμένος ο μαγνήτης. Εδώ είναι ο μαγνήτης. Και η κούπα δεν πάει πουθενά. Τέλος. Τέλειο. Κόλλησε. Αυτό εδώ είναι το πλάτ. Δεν το τραβάς και δεν φεύγει με τίποτα. Έχει βιντεάκι που δείχνει σε σκάφος. Σε σκάφος, κανονικά. Πάει το σκάφος. Και αυτός έχει το ποτήρι το κρασί του. Το κρασί μπορεί να έφυγε, ναι. Το ποτήρι δεν έφυγε. Τέλειο. Ναι. Και εδώ σου δείχνει με ποιον τρόπο μπορείς να κάνεις ένα ωραίο presentation τα προϊόντα μέσα στο κατάστημά σου. Αυτό είναι το ταμείο και εκεί είναι η είσοδος, ναι. Με ξύλα, διάφορες κατασκευές. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Και συνεργάζονται με εταιρείες δραφιών. Δηλαδή μπορεί κάποιος έμπορος να μην το έχει και να μην ξέρει πού να προμηθευτεί ράφια. Συνεργάζονται με εταιρείες που έχουν ράφια, τέτοια συστήματα όπως βλέπεις εκεί, και βοηθώντας τους με τους αρχιτέκτονες που έχουν οι ίδιοι και με τις εταιρείες που πουλάνε τα προϊόντα, γίνεται μια συνέργεια, ελληνική λέξη, synergy στα αγγλικά, να συνεργαστούν και να τα στήσουν όμορφα ωραία στο μαγαζί. Γιατί όσο πιο καλά στημένα είναι, τόσο περισσότερο μπορεί να τραβήξουν και κόσμο. Αυτό παλιά το είχανε για να τεστάρει sleepy bag. Είχες επάνω εδώ υπνόσακους και επειδή είχε εδώ χαλίκι και πέτρες, έβλεπες πόσο σκληρό ή πόσο μαλακό ήταν το sleepy bag. Τα σφάφουε μάφια... Für Isomatten, um zu testen, wie dick sie sind. Genau, genau. Camping Gas. Genau. Wir gestalten immer ein bisschen um. Ja, genau. Soll ja nie langweilig werden. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά, λέγεται Peggy Peck. Η Peggy Peck είναι μια γερμανική εταιρεία η οποία εξειδικεύεται στα πασαλάκια. Όμως το σημείο διαφοροποίησης τους είναι ότι τα πασαλάκια είναι βιδωτά. Αυτό το πασαλάκι βιδώνεται μέσα στη γη. Είτε με ένα ειδικό εργαλείο που έχει εδώ, το οποίο μπορεί να βάζει και σε ένα βιδολόγο. Έχει κλειψάκια για να πιάσει σπανιά
πάνω από το τροχόσπιτο στα δέντρα. Αυτό είναι για να πιάσεις τη μαρκίζα κάτω στο πάτωμα και είναι τόσο δυνατά, γιατί αυτά βιδώνονται και έχει με ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε ποιο έδαφος θα βρίσκεσαι, το αντίστοιχο πασαλάκι. Αγαπάμε Peggy Peck, είναι μια, δίνει λύσεις. Ιδιαίτερα μια μαρκίζα ενός τροχοσπίτου, αυτοκινουμένο, πολύ εύκολα μπορεί να στην πάρει ο αέρας και να την εξαφανίσει. Εδώ μέσα κλειψάρει μέσα το ποδαρικό της μαρκίζας, το βιδώνεις κάτω στη γη, τέλος. Εταιρεία Viva και εδώ η γνωστή Thetford με τα προϊόντα για την τουαλέτα. Το μπλε υγρό για τον κάδο λιμάτων στον οποίο μαζεύονται τα λίμματα για να τα υγροποιήσει, να καλύψει την μυρωδιά και να τα διαλύσει. Το πράσινο είναι το βιολογικό τους, είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Πράσινο δεν θα φέρουμε στην Ελλάδα, γιατί το πράσινο με τις θερμοκρασίες που έχουμε εμείς το καλοκαίρι 20 Ιουνίου μέχρι Σεπτέμβριο δεν προλαβαίνει να δράσει το υγρό, οπότε μην παίρνετε πράσινο, θα μυρίζει η τουαλέτα σας, δεν είναι για την Ελλάδα, για τη Βόρεια Ευρώπη ίσως είναι περισσότερο. Αυτό το ροζ υγρό είναι για τον καθαρισμό και των δοχείων των γκρίζων αλλά και των δοχείων της τουαλέτας. Με ζεστό νεράκι 16 ώρες δράση και το υγρό μέσα αυτό, ο κάδος γίνεται καινούριος, τζετ. Σπρέι σιλικόνης οπωσδήποτε για τη φλάνζα και της χημικής και για το μηχανισμό. Βάζουμε και μέσα τη χημική τουαλέτα στον κάδο, ψεκάζουμε δεξιά-αριστερά προκειμένου να λιπανθεί και το διάφραγμα και ο μηχανισμός του συστήματος της τουαλέτας για να τη φροντίζουμε και να την προσέχουμε. Το παραδοσιακό ροζ υγρό τα βλέπετε πλέον σε μικρότερες συσκευασίες. Παλιότερα ήταν 1,5 λίτρο μπουκάλι. Όλα γίνονται στην λογική του concentrate, μειώνονται τα απόβλητα, μειώνονται τα κυβότια, μειώνονται όλα αυτά, γίνεται πιο συμπαγές, όπως και στα πλυντήρια στο σπίτι μας. Παλιότερα οι μάνες μας είχαν κουβάδες με σκόνη, τώρα είναι με ταμπλέτα. Αυτό είναι όταν δεν έχεις κάδο φρέσκου νερού να ρίξεις ροζ υγρό, παίρνεις ένα τέτοιο, ψεκάζεις στην τουαλέτα σου και μυρίζει ωραία, αν δεν έχεις φρέσκο νερό, γιατί υπάρχουν τουαλέτες που παίρνουν φρέσκο νερό από τον κάδο του τροχοσπίτου. Δεν έχουν δικό τους ανεξάρτητο κάδο. Οπότε με τον τρόπο αυτό το ροζ. Δεν θα καθαρίσουμε την τουαλέτα μας ποτέ με χλωρίνη. Ποτέ. Χλωρίνη είναι ιονούχο προϊόν και τα πλαστικά. Η Thetford έχει ένα πολύ ωραίο καθαριστικό υγρό. Ψεκάζεις, αφρίζει και δεν παθαίνει η τουαλέτα σου τίποτα. Το μπλε υπάρχει και σε μορφή concentrate με μυρωδιά ευκάλυπτο. Το παραδοσιακό δίλητο το κρατάνε για τους μεγάλους σε ηλικία κάμπερ, οι οποίοι θέλουν και είναι παραδοσιακά στημένοι και δεν θέλουν να το αφήσουν το μπουκάλι αυτό. Βγαίνει μόνο το δίλικρο, γιατί η Thetford θέλει να το κρατήσει για τους παλαιότερους. Το μπλε υπάρχει και σε μυρωδιά λεβάντα ή εδώ το γκρι έχει και το γκρι που είναι μέσα στο πορτοκαλί πλέον, δεν πολύ χρειάζεται. Αυτά. Και οι χημικές τουαλέτες της Thetford. Hier ist dann noch unser Kino. Hier werden während unserer Veranstaltungen Informations- und Schulungsvideos gezeigt. Oder die Mitarbeiter buchen sich auch manchmal den Raum und schauen dann zusammen Kinofilme oder Fußballspiele. Und, schön. Genau. Ja, εδώ είναι το σινεμά τους. Γι' αυτό και τα καθίσματα είναι σε μορφή κινηματογράφου. Όπου εδώ έρχονται οι κατασκευαστές και κάνουν τα presentation, τα βίντεο των προϊόντων τους. Βασίλειο, εδώ είμαστε αδερφέ στην εταιρεία Francana. Το 1990 με 1994 εγώ έκανα την επαγγελματική μου κατάρτιση στο Μόναχο σε μια εταιρεία, το Sport Burger. Και όταν τελείωσα είχα όνειρό μου και εμείς είχαμε ένα κατάλογο με ανταλλακτικά κλπ. Τότε στην εταιρεία που εκπαιδεύτηκα. Και ήθελα πάρα πολύ να ξεκινήσω να κάνω και εγώ κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα. Η εταιρεία που δούλευα έκανε μόνο λιανική, οπότε δεν γινόταν να συνεργαστούμε μαζί τους. Και το 96, τέλος 97, αρχές 97, ρώτησα τον Πέτερ Γκις, ήταν διευθυντής της Meller Campings, μια εταιρεία πολύ μεγάλη με σκηνές τροχοσπίτων, τους οποίους αντιπροσωπεύαμε. Του λέω με ποιο να πάω ρε εσύ. Μου λέει, θα πας λέει με τη Francana, είναι η καλύτερη. Τον ευγνωμονώ μέχρι σήμερα, γιατί είναι πραγματικά η καλύτερη, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στη Γερμανία, οι πιο οργανωμένοι, οι καλύτεροι άνθρωποι, οι πιο συνεργάσιμοι, με τη μεγαλύτερη ποικιλία, υποστήριξη μετά την πώληση. Δεν παίρνεις κάτι και
Χάλασε. Η Φραγκάνα, μπαντάν, το πετάω. Η Φραγκάνα, για να καταλάβω, παίρνει από διάφορα εργοστάσια προϊόντα. Σωστά. Τα συγκεντρώνει, έχει σωστά κατάλογο, χοντρική. Παίρνει από την Τρούμα, παίρνει από την Thetford, παίρνει από την Dometic, παίρνει από την Westfield, παίρνει από τον Brunner. Ποια σημεία πουλάει? Έχει σε όλη τη Γερμανία δίκτυο εμπόρων. Αμερική τέτοια? Όχι, Ευρώπη. Έχει μέσα σε όλη τη Γερμανία δίκτυο εμπόρων που πουλάνε τροχόσπιτα και έχουν δίπλα τους και ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τα ανταλλακτικά και τα αξεσουάρ, καρέκλες, τραπέζια, inverter, κλιματιστικά, φωτιστικά, βρύσες, τάγκ νερού. Ό,τι έχει σχέση με το αντικείμενο, ό,τι έχει, ό,τι από την πρώτη στην τελευταία βίδα. Δεν έχει ανταλλακτικά της Hobby, της Knaus, της Brüssner, έχει ανταλλακτικά After Sales Market, τα κοινά. Και δόξα τω Θεώ, το 97 που ξεκινήσαμε μαζί τους και όλο το e-shop μας είναι στηριγμένο επάνω στην Φραγκάνα. Ο Νοτομπίας, τον ξέρεις? Δεν τον ξέρεις. Νοτομπίας. Ο Τομπίας είναι στο κομμάτι του marketing και του social media της Φραγκάνα και στην Ιάνικα. Η Άνικα είναι... Η Άνικα είναι export στη Φραγκάνα, οπότε εμείς ό,τι έχουμε στο κεφάλι μας και την ταλγά μας μιλάτε και ό,τι είναι να συνεργαστούμε, μιλάμε με την Άνικα. Μιλάτε καθημερινά. Ναι. Γιώργης της Τομπίας. Willkommen in der Frankana Freiko. Wir sind in unserem Lager in der Frankana gerade. Wir sind gerade in Goldhofen, in unserem Großlager. Wir haben in etwa 40.000 Quadratmeter Lagerfläche insgesamt. Frankana wurde 1982 gegründet und die Freiko 1990. Und wir starten einfach mal gerade bei uns im Wareneingang, zumindest in einem Teil des Wareneingangs. Und den stelle ich euch jetzt einfach mal vor. Okay. Το 1982 ιδρύθηκε η Φραγκάνα, το 1990 η Φράικο. Είναι κοινές εταιρείες, αλλά δύο διαφορετικά τμήματα. Είμαστε στο Γκολχόφεν της Γερμανίας και έχουν 40.000 τετραγωνικά μέτρα χώρο γραφείων και αποθήκευσης των προϊόντων κτλ. Και είμαστε στο χώρο παραλαβής. Από εδώ παραλαμβάνουν από τους προμηθευτές τους, από τους κατασκευαστές τα προϊόντα. Auf geht's. Auf geht's. Ο χώρος παραλαβής των προϊόντων, αλλά και οι επιστροφές που έρχονται για θέματα εγγυήσεων. Ich würde mal nach links schauen, weil dann zeige ich euch die kleinen Teile, die hier eingehen. Okay. Die werden bei uns in das Boxensystem einsortiert. Εδώ είναι ο χώρος παραλαβής μικρών τεμαχίων, όπου θα πάνε μετά να γίνουν συσκευασία από την ίδια τη Φραγκάνα σε μικρότερες ποσότητες και μικροτεμάχια. Also die Kolleginnen und Kollegen nehmen sich eine Box, eine leere. Das ist unser automatisches Laufband. Das ist unser automatisches Lagersystem. Είναι ένα αυτόματο σύστημα αποθήκευσης. Die werden automatisch nachgefahren und dann nehmen die sich die Box, stapeln ihre Ware rein. Okay. Alles, was die gleiche Ware ist, kommt in eine Box. Dann wird anhand von dem QR-Code, der drauf ist, also von dem Barcode, wird die Ware mit der Box vereinigt. Das heißt, die Ware ist im festen Lagerbestand. Genau. Und dann wird die hier draufgestellt. Κάθε Box έχει ένα κωδικό. Παίρνει οποιοδήποτε τον κωδικό, σκανάρει τον κωδικό του Box, βάζει μετά τα προϊόντα που θέλει μέσα. Οπότε συνδέθηκαν τα προϊόντα μαζί με το κουτί αυτό για να συνεχίσουν το δρομολόγιο τους προκειμένου να πάει για την αποθήκευση. Okay. Genau, die fährt dann automatisch auf das Fließband und fährt dann rüber in das Lagersystem, was wir uns gleich noch anschauen. Από εκεί φεύγουν Μάγδα και κατεβαίνουν εκεί τα κυβότια τα μπλε και από εκεί φεύγουν αυτόματα για να πάνε στην αποθήκη, όπου από εκεί θα διανεμηθούν, θα δούμε παραπέρα το υπόλοιπο κομμάτι. Genau. Okay. Wir haben ja auch Ware, die für den Kunden quasi verskinnt wird. Das heißt, die wird eingeschweißt, dass ihr die als Händler dann einzeln aushängen könnt, also einzelne Ware. Das heißt, wir haben eine Verskinnungsmaschine, da kommt dann die Ware, da kommen dann die, was weiß ich, 30 Dreckel, kommen da drauf und werden dann verskinnt. Das würde ich auch ganz kurz mal zeigen links. Okay. Hi. Schönen guten Tag. Wir würden gerne nochmal die Verskinnung abfilmen. Hast du gerade zufällig was bereit, um das mal zu zeigen? Εδώ, σε αυτό το κομμάτι, μπορεί, πραγματικά, das ist nicht nur für Frankana, also ich kann auch mein eigenes Layout, meine eigene Kartonage schicken.
Und ihr verpackt das auch mit meiner eigenen Kartonage oder eher mit Francana? Das meiste ist Francana Freiko. Francana Freiko. Ja, Francana Freiko. Εδώ έρχονται οι αντλίες, παραδείγματος χάρη, από τον προμηθευτή που είναι στην προκειμένη περίπτωση εταιρεία Reich. Θα μπουν στα χαρτονάκια και εδώ θα γίνει η συσκευασία για να πάρουν το σελοφάν, να μπει το barcode και να γίνει η τρύψη. Genau. Machen Sie das gerade? Ja. Gerne einfach mal drauf filmen auf den ganzen Prozess und wie es hinten rauskommt. Gehen wir mal darüber. Πάμε από εδώ να το δεις, Μάγδα, γιατί από εκεί βγήκαν ήδη. Και εδώ βγήκαν κατευθείαν τα προϊόντα συσκευασμένα έτοιμα στο χαρτονάκι τους. Πάμε. Weiter. Weiter. Και κόμπτε das Endergebnis raus. Ja, genau. Βασίλειο, θα σε βάλω σε μια τέτοια μηχανή. Θα σε βάλω μέσα σε μια τέτοια μηχανή ακτικά εδώ, το βάζει μέσα. Όχι, αυτή είναι αγγλία νερού. Τη βάζει στο χαρτονάκι, σε βάζει εκεί, σε βάζει σε σελοφάν και εκεί βγαίνει έτοιμο. Θα σε βάλω εδώ, σε βάλω σε ένα σελοφάν, σε βάλω και ένα barcode πάνω και θα σε στείλω στην Αφρική. Αυτή τώρα ήρθε από μια εταιρεία. Ήρθε από μια εταιρεία, την εταιρεία Reich. Ναι. Με ποια την συσκευάζουμε. Αυτή είναι ο κατασκευαστής. Τη συσκευάζουν με το δικό του χαρτονάκι και αποκτά πλέον την οντότητα της Francana. Francana Freiko. Δηλαδή εδώ είναι ένα συσκευαστήριο. Να το εκεί απέναντι είναι, τάκ μπαίνει η Αγγλία και από εκεί βγαίνει έτοιμη εδώ η Αγγλία. Εδώ είναι μόνο αγγλίες τέτοιες ή όχι, ρε, οποιαδήποτε μικροπροϊόντα κατάλαβα. Έρχονται μεμονωμένα από τον κατασκευαστή έτσι σε ένα κυβότιο κατάλαβα. Και αποκτούν πλέον αυτοί. Εγώ μπορώ να παραγγείλω αν θέλω ένα κυβότιο χύμα ναι. Και μπορώ να παραγγείλω και ένα κυβότιο με τέτοιο. Γιατί θέλω να τα κρεμάσω στο ράφι μου παραδείγματος χάρη ναι. Ή κάποιο άλλο θέλει να τα έχει στην αποθήκη του μόνο. Ή τα χρησιμοποιεί γιατί είναι κατασκευαστής τροχοσπίτων αυτοκινουμένων. Οπότε με τον τρόπο αυτόν φεύγουν χάρη χήμα στην αποθήκη. Έχω και χήμα. Ναι. Για να γλιτώσει ο πελάτης μας κάποια χρήματα, δεν χρειάζεται να πληρώσει συσκευασία. Ναι. Γιατί αυτό θα το πληρώσεις. Άρα εγώ φέρνω και χήμα και με συσκευασία. Μπορεί κάποιος να πει χήμα, ρε παιδί μου, τα χαλασμένη. Εδώ είναι η συσκευασία όπως είναι από τον κατασκευαστή. Ναι. Πάμε. Good. Ich würde weitermachen mit dem automatischen Lager. Okay. Soll ich das zeigen? Okay. Wir haben ja gesagt, beim Wareneingang kommt die Ware, die als Großverpackung, als 10, 20, 30 Stück kommt, wird einsortiert und geht dann das Band entlang. Hier, Tobias, ist, hier ist aber schon Lager. Hier ist auch schon Lager. Das ist eine neue Abteilung. Ja, das ist eine der neueren Hallen. Από εδώ λοιπόν φεύγει αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα, Μάγδα, τα καλαθάκια τα μπλε. Αφού τελειώσουν την παραλαβή εδώ πέρα και ολοκληρώσουν τη διαδικασία, φεύγουν από εδώ απέναντι και πάνε στις κεντρικές αποθήκες προκειμένου εκεί να συσκευαστούν ή να αποθηκευτούν. Αυτά εδώ τα βλέπεις άδεια γιατί είναι καινούργιο κομμάτι της αποθήκευσης και ακόμα δεν έχουν γεμίσει με προϊόντα. Πάμε. Genau. Hier zu unserer Linken ist das Fiamma Markisenlager. Αυτές είναι όλες μαρκίζες για αυτοκινούμενα και τροχόστα και βανάκια. Εδώ είναι το κομμάτι της Fiamma. Γιατί υπάρχουν τρεις μεγάλοι κατασκευαστές. Είναι η Fiamma, είναι η Thule, είναι η Dometic και εδώ είναι το κομμάτι της αποθήκησης της Fiamma. Ψηλέ, δεν σε βλέπω, δεν σε βλέπω. Εδώ είσαι. Καλό είναι αυτό. Έρχεσαι δηλαδή μαζί μας, ε. Ας καλά, ρε. Wow. Hier ist unser Warenausgang, was Speditionsversand ist. Und weiter vorne ist dann unser eigener Tourversand. Εδώ είναι το συσκευαστήριο πλέον των παραγγελιών που θα σταλθούν. Σήμερα θα πάρουμε και εμείς μια μικρή παραγγελία μαζί μας αφού ήρθαμε εδώ πέρα. Και έρχονται πάλι με αυτοματοποιημένο τρόπο από την αποθήκη πίσω, αλλά θα μας το δείξει σε λίγο. Βασίλη, θα σε βάλω εδώ μέσα, θα σε βάλω εδώ, θα σε κλείσω και θα φύγεις με φορτηγό για Ελλάδα. Με φορτηγό, εδώ έχει φορτηγά, έρχονται και επειδή να πάρω μια παραγγελία σήμερα και δεν χωράνε όλα στο αυτοκινούμενο, σε βλέπω με δελτίο αποστολής να φεύγεις. Θα κάνουμε έντυπα με λένε τέτοια. Ναι, όχι, δεν έχουν πρόβλημα αυτοί. Δεν κατάλαβες ποιο είναι το edit που θέλουν να κάνουν. Είναι να μην μπουν αυτοί μια λανθασμένη πληροφορία. Πάμε. Yeah.
Und über uns geht quasi die Boxen, das Boxensystem weiter zum Lager hinter. Da würde ich jetzt als nächstes hingehen. Okay. Und versuche es euch einigermaßen in der richtigen Reihenfolge alles vorzustellen. Okay. Εδώ φεύγουν τα κυβωτιάκια από πάνω και πάνε πλέον στην αποθήκη. Οπότε πάμε να δούμε την αποθήκη για το πώς γίνεται η παραλαβή. Und das alles passiert mit den blauen Boxen. Da wird im Prinzip eingeordnet, was in den ganzen was wie viele? 16.000 Box υπάρχουν από αυτά τα μπλε κουτιά που είδες Μάγδα για να οριοθετηθούν ότι κάθε προϊόν βρίσκεται μέσα σε ένα τέτοιο box. Οπότε έτσι έχουν την απόλυτη ακρίβεια στην αποθήκη γιατί τα box είναι όλα τα ίδια και έχουν μέσα τους διαδρόμους πεντακάθαρους χωρίς να προεξέχει ούτε ένα κυβότι ούτε ένα αντικείμενο. Genau. Die Boxen kommen über das Band hier an, kommen dann über den Aufzug runter und werden dann von den Kolleginnen und Kollegen einsortiert. Τα box έρχονται από επάνω από τον αγωγό που είδαμε, τα κανάλια που είδαμε από πάνω, έρχονται από εδώ και εδώ πλέον παραλαμβάνει στα νελίρε. Das sind die Lehren. Okay. Κάτω έρχονται προϊόντα και από εδώ φεύγουν για να πάνε στο αντίστοιχο θέση ράφη την οποία έχουν ορίσει. Es wird einmal einsortiert, aber natürlich dann auch wieder die Ware, wenn der Auftrag kommt, wieder in die Box gelegt. Und das Ganze passiert hier über den Pick by Voice heißt das. Das heißt, die haben ein Headset auf und in dem Headset kriegen sie quasi gesagt, die Ware, du gehst zum Regal 9 und dann die Reihe 2 und dann auf der Höhe 4 diese Box. Und dann wissen die Kollegen, dass das hier reingehört. Das heißt, die Boxen, die hier ankommen von drüben, werden dem leeren Platz zugeordnet. Ne? Okay. Das heißt, die werden hingestellt und dann wird auch die Box mit dem Platz gekennzeichnet. Das heißt, einmal ist der Inhalt auf die Box platziert und die Box nochmal auf den Platz. Und wenn dann der Kundenauftrag kommt, dann kriegen die auch gesagt, Regal 9, Platz 4 und dann kommen die am Ende zu der Box rein. Und dann wird gesagt, scannen wir den Platz und die Box, um zu prüfen, ob das übereinander stimmt. Und dann wird gesagt, nimm 4 Stück raus. Und bevor sie die rausnehmen, müssen die das auch einmal abscannen. Okay. Das heißt, es wird nochmal geprüft, einfach um die Fehlerquote so niedrig wie möglich zu halten. Und dann nehmen sie 4 Stück raus. Okay. Und dann kommt quasi der nächste Auftrag, beziehungsweise der nächste Artikel. Έρχονται τα προϊόντα από πάνω με το καλαθάκι. Φοράνε οι συνεργάτες ένα ακουστικάκι το οποίο τους δίνει την οδηγία. Πάρε το κυβότιο τάδε με το κωδικό τάδε. Βάλτε στο ράφι θέση τάδε. Και όταν θα έρθει να παραλάβει και προϊόντα για την παραγγελία που θα κάνει ο Νίκος ή άλλοι φίλοι από την Ελλάδα, θα σκανάρει το προϊόν αυτό για να το βάλει στο καλάθι με βάση τη θέση ράφη και το κουτί. Ja. Und wenn die Box fertig gepackt ist, fährt die wieder rüber in ein Zwischenlager. Und wenn der komplette Auftrag des Kunden, können ja mehrere Sachen sein, mehrere Boxen, wenn der komplett fertig ist, fahren alle Boxen, die mit dem Auftrag zu tun aus diesem Zwischenlager raus und werden dann eingepackt. Και όταν θα έρθει η δικιά μας παραγγελία, από την Ελλάδα θα, ή από οπουδήποτε τους συνεργάτες έχουν σε όλη την Ευρώπη, θα φύγει πάλι η παραγγελία εδώ μέσω από το σύστημα αυτό, θα ανεβεί επάνω το lift και θα σταλθεί στο επόμενο station που έχει να κάνει με την, με την συσκευασία για την αποστολή. Genau. Okay. Ich würde jetzt mit euch einmal so grob durch das Lager hier durchgehen. Nein, muss nicht sein. Wir machen einmal hier. Dann gehen wir einmal raus. Durch. Aber dann habt ihr es ja drauf, ne? Unser normales Lager. Es ist ja drauf. Sie nimmt es ja gerade genau. auf. Wichtig zu erwähnen, bei uns ist es in der Frankana, ist es ein chaotisches Lagersystem. Das hier ist chaotisch. Das hier ist chaotisch. Warum? Das heißt, ja, überall, wo Platz ist, kommt immer unterschiedliche Ware hin. Das heißt, die Ware ist mit dem Platz verbunden. Ist nicht mit dem Platz verbunden, sondern doch, ist mit dem Platz verbunden. Das aber heißt, wo Platz ist, da kommt sie auch da rein. Da kommt einfach irgendwas rein. Da okay. kommen mal Batterien ist ein schlechtes Beispiel, aber da kommen mal unsere HiQ-Sachen rein, andererseits können Toilettenartikel reinkommen. Δεν έχουν σταθερή θέση τα προϊόντα, γιατί εξαρτάται πάντοτε από το χώρο. Η διαχείριση της αποθήκευσης γίνεται με βάση τον ποιο χώρο ελεύθερο έχουν, στον σκανάρουν και έρχεται μια παλέτα και μπαίνει. Άρα δεν θα δεις αυτό το προϊόν πάντοτε σε αυτή τη θέση, μπορεί να το δεις και σε κάποια άλλη θέση.
Das heißt, auch die Kollegen, die das kommissionieren, haben auch dieses Pick by Voice. Und die kriegen dann auch gesagt, fahr zu Gang 8, Regal 4, Höhe 3. Okay. Dann wissen sie, dass sie da was rauszuholen haben. Also gleiches System. Hat den Vorteil, dass die leeren Lagerplätze genutzt werden. Okay. Bei der Freiko ist es ein bisschen anders, das sehen wir dann später. Mhm. Da ist es noch nach, numerisch, also nach aufsteigender Nummer. Dafür ist es aber so, dass jeder Lagerist einfach weiß, wo die Ware wo steht. Mhm. Und gerade bei der Freiko ist das System teilweise einfach besser, weil wir da die größere Waren haben, also so Kühlschränke und sowas. Und da ist es immer gut, wenn man weiß, wo die stehen. Und hier, Frankana-seitig, weil die auch mehr Artikel haben, ist es natürlich chaotisch besser. Also jedes System hat seine Vor- und Nachteile. Η Φραγκάνα έχει διαφορετικό σύστημα αποθήκευσης, η Φράικο λίγο διαφορετικό. Εδώ είναι λίγο πιο σύγχρονο, εκεί είναι λίγο πιο παραδοσιακό από ό,τι κατάλαβα, θα τα δούμε κιόλας. Η διαφοροποίηση βρίσκεται ότι εδώ γίνεται αυτοματοποιημένα. Η Φράικο έχει και λίγο πιο μεγάλα, πιο ογκώδη πράγματα, οπότε εκεί έχουν μια συγκεκριμένη θέση ράφη τα προϊόντα. Ενώ εδώ στη Φράικο τα προϊόντα αποθηκεύονται με βάση που υπάρχει διαθέσιμη θέση αυτή τη στιγμή στην αποθήκη. Με τον τρόπο αυτόν διαχειρίζεται είτε η Φράικο είτε η Φραγκάνα καλύτερα την αποθήκη. Genau. Wir machen das Boxensystem kurz zu Ende. Das heißt, wenn die fertig gepackt sind, laufen sie wieder hier rüber. Und der silberne große Schrank da vorne ist unser Zwischenlager. Elevator. Schauen wir uns auch mal an. Από εδώ, αφού τελειώσουν το picking, δηλαδή η παραλαβή μέσα στην αποθήκευση και στα μπλε τα κουτάκια. Τα μπλε κουτάκια έρχονται πλέον εδώ, προκειμένου εδώ να συσκευαστούν και να ετοιμαστούν οι παραγγελίες για να φύγουν μετά στους πελάτες. Βασίλη, από όλη αυτή την αποθήκη, ρε φίλε, ξέρεις τι με ενθουσιάζει. Αυτό εδώ το βαγονάκι, αυτό εδώ το βαγονάκι. Πάντα δηλαδή και έχω ξανάρθει εδώ στη Φραγκάνα, με ενθουσίαζε αυτό το βαγονάκι. Ναι. Γιατί έχει μπαταρίες, inverter, ετικετογράφο, αυτοκόλλητα, άλλο ετικετογράφο, τον υπολογιστή του, τον barcode και έχει πλήρη ελευθερία να πάει όπου θέλει. Ναι, δεν έχει καλώδια. Τίποτα. Καλώδια είναι μόνο πάνω στο ράφι. Και με αυτό εδώ το πάει όπου θέλει. Haben gerade erklärt, alles, was wir hier gesehen haben, das Geilste ist für mich dieser Waggon, den kenne ich schon jahrelang, weil hier die komplette Technik, alles drauf ist. Und der Mitarbeiter, der hier ist, arbeitet ohne irgendwelche Energiequelle. Ja. Geil. Genau. Also wir haben hier unser Zwischenlager. Εδώ έρχονται τα Box. Hier kommen erstmal die Boxen und genau, hier werden also die verpackt. Die wandern erst ins Zwischenlager, bis der komplette Auftrag fertig ist. Genau. Also wenn ein Auftrag komplett durch ist, dann kommen alle Boxen hier an und werden dann von dem Kollegen bestenfalls, wenn es einer ist, der mit Tour beliefert wird, kommt es in unser Mehrwegboxensystem, was wir neu haben. Das heißt, das wandert dann so auf der Tour zum Kunden. Der Kunden packt es aus und schickt sie uns bei der nächsten Tour leider sie wieder mit drauf und wir holen sie wieder ab. Okay. Αν εγώ δώσω μια ενδιάμεση παραγγελία που θέλω να μην πάρω όλα τα προϊόντα, αλλά θέλω να δεσμεύσω τα προϊόντα, φεύγουν από πίσω και πάνε σε εκείνο το μεγάλο το μηχάνημα, τα οποία αποθηκεύονται διάμεσα, προκειμένου να ζητήσω εγώ μετά από 10 μέρες να πάρω τα προϊόντα μου. Όταν θέλω να πω πλέον η παραγγελία μου πρέπει να έρθει, να μαζευτεί όλη και να πακεταριστεί, καταλήγουν εδώ, φεύγουν και από εκεί τα ενδιάμεσα, έρχονται και από πίσω, όπως λέει Μάγδα, παντού αυτοματισμοί, και έρχονται εδώ, έτσι μειώνονται τα λάθη και γι' αυτό ειλικρινά είμαστε τόσο ευχαριστημένοι και ευτυχισμένοι που ο δείκτης λαθών είναι πάρα πολύ μικρός με βάση τον όγκο. Erklärt durch die Automatisierung, durch die Systeme, kommt es zum Stande, dass man die Fehler minimiert. Und ich sage auch, bei dem Volumen, was wir bei euch bestellen, sind sie minimal. Das ist schön zu hören. Aber da achten wir ja drauf. Genau. Und dann haben wir hier unseren eigenen Tourversand. Also bei uns gehen ja täglich Touren raus, die europaweit, teilweise auch weltweit, oder? Aber hauptsächlich europaweit. Mit dem eigenen Vorfahrt oder europaweit? Ja, europaweit, genau. Also unsere Tour ist europaweit, aber beliefern können wir auch weltweit. Stellen uns solo den Kosmo, aber mehr als in Europa.
έχουν δικά τους φορτηγά με, δικούς τους οδηγούς και κάνουν tour. Οπότε εδώ είναι ο προγραμματισμός της επόμενης αποστολής και ξεκινάει παραδείγματος χάρη κάποιο φορτηγό από εδώ που είμαστε κοντά στο Würzburg και θα κάνει το tour του για να φτάσει και μέχρι το Αμβούργο, το Βερολίνο ή οπουδήποτε πρέπει να πάει, Τσεχία, Αυστρία, Ολλανδία, σε όλη την Ευρώπη. Also ist halt ein riesen Vorteil, den wir haben, weil die Ware auch zu 90%, 99% unbeschädigt ankommt. Weil gerade bei Markisen, wenn man die mit der Spedition schickt, werden die ja 2, 3, 4 Mal in die Hand genommen. Bei uns wird es quasi eingeladen und ausgeladen. Das heißt, qualitätsmäßig und auch von der Zeit. Also wir sind ja trotzdem in 2, 3 Tagen bei den Kunden. Sind wir sehr schnell dran. Φτάνουν τα προϊόντα και κατά 99% σόκια βλαβή, γιατί από τις μεταφορικές πιάσει ένα κυβότιο χράκ, το πετάει ο άλλος, χτυπάει. Ενώ εδώ μία τα παραλαμβάνουν, μία τα αποθηκεύουν, μία τη συσκευάζουν, μπαίνουν στο δικό τους φορτηγό. Οπότε και εκεί ο δείκτης ζημιών είναι μηδέν ή πολύ μικρός. Genau. Das heißt, jede Frankana-Ware oder Freiko-Ware, die bei dir im Shop ist, war mal irgendwo hier im Lager gelegen. Klar. Dann sind wir im Frankana-Lager auch soweit durch. Αυτή ήταν και η μικρή μας ξενάγηση εδώ μέσα στο κομμάτι της Frankana όσον αφορά απαραλαβή, αποστολή, αποθήκευση. Yeah. Να και βαβάτε. Πάμε. Βασίλειο. Τελειώσαμε, άντε ρε. Κουράστηκες. Ε. Ναι ρε, γιατί δεν το χαλάμε ρε. Γιατί δεν το χαλάσουμε. Κουράστηκες. Όχι, δεν το χαλάω στο βίντεο. Ναι, δεν το χαλάς. Πες τι θες, πες. Τι να πω. Άρεσε. Τι είναι, μια χαρά μου. Είδες Frankana, είδες αποθήκη. Παρακολουθούμε τα συστήματα. Τα συστήματα. Βλέπω πράγματα τα οποία δεν τα βλέπει ένα κανονικό μάτι. Πρέπει να το μάτι σου να είναι να κόβει. Έχω πάει σε εργοστάσια στην Αμερική, στην Ιαπωνία κλπ. Έχω μπει στη Honda την βιομηχανία αυτοκινήτων. Κατασκευάζαμε αυτοκίνητο και κάναμε όλο το tour. Ας πούμε τώρα βλέπα τα κουτιά αυτά, μ' άρεσαν τα πολύ τα κουτιά. Τα αποθήκευσης. Τα μεγάλα όλο... το κόκκινο, το βλέπεις. Ναι. Ο υπολογιστής και ο φορητός. Δεν υπάρχει. Όλο το σύστημα δεν υπάρχει, φίλε. Εμείς δεν μπορούμε να τους ακολουθήσουμε, γιατί... Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, φίλε, να το κάνουμε εμείς. Όχι. Δεν γίνεται. Ο καθένας... Εμείς μπορούμε να κάνουμε άλλες άλλα πράγματα. Είναι φοβερό. Θα μπορούσα εγώ να έρθω να δουλέψω εδώ πέρα, παράδειγμα, άμα ήμουν κάτοικος. Είναι όλα συστηματικά. Έχει το δεν ράδιο, έχει ένα το... σκουπιδάκι ναι. κάτω, δεν έχει ένα χαρτάκι κάτω. Δεν έχει, έχει την απόλυτη τάξη. Δεν έχει όλη εγώ. Ναι, ξέρεις τι. Είναι και λίγο παραπάνω στημένο. Ναι. Αλλά είναι τόσο επαγγελματικό όσο φαίνεται ναι, και ναι. γι' αυτό το λόγο είναι κορυφαίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είμαι εδώ. Πάρα πολύ. Τρελαίνομαι για τέτοια πράγματα. Ναι, ναι. Γι' αυτό ήθελα. Επέμενα μιλάμε... πολύ, δεν σου έλεγα που θα πάμε και είπα θα σε πάω σε ένα μέρος που θα σου αρέσει. Γιατί σε είδα και στο βιντεάκι που έκανες στην Ιταλία. Γουστάρεις αυτά, την παραγωγή λένε, αυτά. Λένε, λένε. Σε έχω και άλλη έκπληξη, δεν θα σου την πω όμως. Δεν θέλω να την πεις, εγώ την ξέρω, αλλά δεν θέλω να την πεις. Εσύ μπορεί να μυρίζεσαι, γιατί ναι. έχεις όσφρηση δυνατή, ναι, ναι, ναι. αλλά εγώ δεν σου λέω που θα πάμε και αύριο. Πάμε. Wir sind jetzt im Freiko Schulungszentrum. Wir machen hier mehrere Schulungen im Jahr, sei es zum Shop, zum Verkauf, aber auch zur Markisenschulungen, zum Reparieren. Und jetzt kommt noch relativ neu in unserer ganz neuen Halle kommt eine Werkstatt rein, also eine voll funktionsfähige Werkstatt, dass wir auch noch Einbauschulungen machen können. Wir sind jetzt im Vorraum zu den Schulungen und schauen uns jetzt auch gleich mal einen Schulungsraum an. Und wir haben quasi überall haben wir Küchen. Wir haben auch weiter hinten haben wir noch eine, ja, eine sehr, sehr neue Küche, also mit den ganzen, das ist Industriespülmaschine zum Beispiel, okay. ne? Εδώ είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός χώρος και δείχνει τη διαφορά νοοτροπίας της Frankana. Δεν τους ενδιαφέρει μόνο η πώληση των προϊόντων, αλλά τους ενδιαφέρει και η σωστή τοποθέτηση, η σωστή συντήρηση, η εγκατάσταση των προϊόντων να γίνεται με τον σωστό τρόπο. Οπότε εδώ είναι χώρος σεμιναρίων. Μαζεύονται, δουλεύει η Frankana πάρα πολύ στενά με τους κατασκευαστές, γιατί η Frankana είναι μια εταιρεία υπερχονδρικής. Συνεργάζεται όμως με όλους τους κατασκευαστές.
Ακόμα και οι καρέκλες που έχει η Φρανκάνα με το δικό τους όνομα το φτιάχνουν επώνυμοι κατασκευαστές και όχι μόνοι τους στην Κίνα δεξιά-αριστερά. Οπότε θέλουν και τους ενδιαφέρει πάρα πολύ να ενημερώνουν, να κάνουν σεμινάρια σε εμάς τους εμπόρους, προκειμένου να πουλήσουμε είτε να πουλήσουμε σωστά το προϊόν, είτε να το εγκαταστήσουμε σωστά, είτε να το συντηρήσουμε σωστά, είτε να δώσουμε τη σωστή υποστήριξη. Γιατί η πώληση είναι το πιο σημαντικό πράγμα, αλλά το πιο σημαντικό μετά την πώληση είναι η υποστήριξη. Και σε αυτό το κομμάτι η Φρανκάνα είναι νούμερο ένα. Εδώ είναι χώρο σεμιναρίων και τώρα λέει ότι επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους να φτιάξουν και χώρο επισκευής, όπου in der Werkstatt wird der Kunde dann seine Markise schicken und die repariert die Markise. Nein, nee, wir reparieren nicht selber, wir machen nur die, die Schulung, wie man zum Beispiel am besten, ja, sei es eine Markise anbaut oder die Lieferanten selber können quasi ihre Produkte zeigen und Tipps geben, wie man die am besten einbaut. Aber weil wir selber reparieren nicht, das ist nur okay. Zu Schulungszwecken. Was wird die, aber die Werkstatt sein? Was wird die Werkstatt reparieren? Oder wird die nur als Schulung? Nur Schulung. Okay. Wir selber reparieren nicht. Das Synergio, μας διόρθωσε ο Τομπίας, το συνεργείο θα έχει τη δυνατότητα της τεχνικής εγκατάστασης. Δηλαδή θα μπορούν εδώ να έρθουν οι κατασκευαστές, να έρθει η Fiamma, η Tool, η Dometic και να κάνει μια επαγγελματική εκπαίδευση τους εμπόρους, τους οποίους μαζεύει η Φρανκάνα, προκειμένου για να μην πηγαίνουν και σε κάθε έμπορο ξεχωριστά, μαζεύονται και κάνουν εδώ σεμινάρια πώς να εγκατασταθούν σωστά τα προϊόντα. Γιατί όταν εγκατασταθεί σωστά ένα προϊόν, δουλεύει σωστά, δεν υπάρχουν προβλήματα και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. So, schauen wir uns mal einen Schulungsraum an. Das wäre jetzt der Schulungsraum gelb, also die sind bei uns nach Farben sortiert. Έχουν τους χώρους με βάση τα χρώματα. Εδώ είναι κίτρινο, μας αρέσει το κίτρινο. Und hier sind quasi Produktvorstellungen. Es wird über die allgemeine Marktlage gesprochen und Tagung, Schulung. So. Ναι, χώρο σεμιναρίων για τους εμπόρους με παρουσιάσεις προϊόντων κλπ. Πάμε. Αυτό είναι mini camping. Ναι. Παρουσίαση πώς είναι ένα camping, πώς είναι η ζωή στη φύση, πώς είναι εκεί. Πού θα ήσουν εσύ? Εγώ κάτσε στην εξωτερική. Πού είσαι? Πού είσαι εσύ? Εγώ είμαι εδώ πέρα. Με τις σκηνές. Ναι, μέσα να έχω το νερό μου, να έχω τα... Το ρεύμα μου... Εδώ είναι τα χωριά. Με εδώ έχει τα τρακτέρια. Θα πήγαινε μηχανάκι και θα πήγαινε να θαλώνιζα όλο αυτό που βλέπεις. Θα ταλώνιζες, ε? Ναι. Θα χαρίζεται εδώ πέρα. Εδώ είναι ο Νίκος στην Κρήτη. Είναι πιο ωραία είναι η Κρήτη. Από αυτό, ε? Εγώ τώρα το μεταξύ εδώ κοιτάω... Αυτή σε καμιά λίμνη είναι, να πούμε, και κάνουν μπάνιο. Συνεικόνη πρέπει να είναι αυτό, κοιτάω. Ό,τι είναι, ναι. Ωραίο δεν είναι. Ναι, ναι. Σε μινιατούρα σου δείχνει πώς ακριβώς είναι η ζωή στο κάμπινγκ. Και η Νταλίκα πάει τα προϊόντα στους εμπόρους. Αυτοί κάνουν κάμπινγκ. Να φτιάξουμε κι εμείς ένα τέτοιο. Να φτιάξουμε. Να βάλουμε μετέωρα, να βάλουμε Κρήτη, ναι. Να βάλουμε Καστοριά, ε. Ναι. Πολύ ωραίο. Ωραία ιδέα. Τη Λάρισα να βάλουμε. Τη Λάρισα, είδα και Λαχτάρισα. Ναι. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ την Άνικα και τον Τομπίας και τη Φρανκάνα για την δυνατότητα να κάνουμε λήψεις μέσα στο χώρο τους. Και εγώ προσωπικά αισθάνομαι σαν το δεύτερο μου σπίτι, τη Φρανκάνα. Ή το 97 το ξεκίνησα με τον αδερφό μου και τον πατέρα μου και συνεχίζουμε σήμερα και είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι που είμαστε αντιπρόσωποι τους, γιατί είναι ιδιαίτεροι άνθρωποι και τον ευχαριστούμε. Τους ευχαριστούμε επίσης ότι έγινε πολύ παρορμητικά. Δηλαδή, χθες το απόγευμα πήρα τηλέφωνο, λέω: παιδιά, είμαστε στο δρόμο. Θα θέλαμε να ξέρεις στη Γερμανία, αυτά πρέπει να προγραμματιστούν 15-20 μέρες πιο μπροστά. Λειτουργήσαν ελληνικά. Γιατί η Άνικα ήρθε και στο πάρτι μας πέρυσι που κάναμε για τα 45 χρόνια. Ήρθε κάτω στην Ελλάδα, μας θύμισε με την παρουσία της και περιμένει σε 4 χρόνια. Το έχει ακόμα ήδη φιξάρει στα 50 μας στο επόμενο πάρτι και μάλλον με τον Γιώχαν που είναι από τη Φράκο. Ποιος από τους δύο θα πρωτοέρθει. Του βάζεσαι αυτή τη φύση. Να πούμε για φρουγιά. Μπορεί να έρθει πιο μπροστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βασίλειο δεν συμμετείχε σήμερα. Έμεινα απ' έξω, αλλά δεν είχε και το στυλ του, δεν ήταν σήμερα γιατί κάναμε μια παρουσίαση. Ζητώ συγγνώμη από το κανάλι που είναι διακοπτόμενο κανάλι, τζαμπαντάν κανάλι, κανάλι Κοτσάνη. Σήμερα ήταν λίγο πιο σοβαρό, ήταν λίγο πιο παρουσίαση. Πες ένα γεια, ρε. Είναι χαρά μου να έχουμε και τέτοια βίντεο.
Ναι. Και ποιοτικά, ανεβάζουν την ποιότητα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί έχεις και οι ακροατές που είναι ποιοτικοί. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που έγινε σήμερα και πάντα και αυτό τους έχω πει και άλλους και θα κάνουμε και άλλα τέτοια βίντεο με τον Ζαμπέτα. Χαρά μου είναι αυτό το πράγμα, να ξέρεις. Αύριο. Ναι. Αύριο. Αύριο και σήμερα και μεθαύριο και κάθε μέρα και όποτε θες. Αύριο, αύριο. Ναι. Είμαστε το επόμενο. Εμείς είμαστε, next step. Εμείς το κανάλι είναι το κουμπί, η κάμερα, ο φακός, η στρατηγική πάνω απ' όλα. Στρατηγική πώς την έκανε, αφού είναι χυμαδιό είσαι, ρε. Ποια στρατηγική κάνεις. Ποιον τα λες αυτά, ρε. Σε ξέρω, στρατηγική μπορεί να κάνεις εσύ στο μυαλό σου. Αυτό που βγάζεις στον κόσμο είναι το χύμα σου. Ναι. Είναι το αυθόρμητο. Και εγώ αυτό το γουστάρω και γι' αυτό ήρθα κοντά σου. Διαφημίζω την επιχείρησή μου, δεν το συζητάμε. Αλλά αν ήσουν κανένας μαρκετινίστας και ξέρετε, εδώ κάνουμε αυτό και εδώ κάνουμε εκείνο, δεν υπήρχε περίπτωση να έρθω κοντά σου. Ποτέ. Αυτό που ήρθε στο μαγαζί, γιατί τη εξήγησα τη Άνικα πώς έγινε, ότι με πήρες από εδώ και ξεκίνησες να τραβάς βίντεο, λέω αυτό είναι για μένα, αυτό είναι για δέσιμο. Γουστάρω δέσιμο. Γι' αυτό ήρθα. Και σε ευχαριστώ κιόλας. Να είσαι καλά. Εγώ σε ευχαριστώ, φίλε, πάντα που συμμετέχεις και τα λοιπά. Είναι το βίντεο. Είναι κατέρωθεν. Υπάρχει χημεία. Τέλος, το είπαμε αυτό. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.